Δεν έχετε δίκιο στην κριτική ότι αυτούς τους μήνες δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα ή ότι η κατάσταση είναι ίδια. Και εγώ θα μιλήσω με στοιχεία. Δεν θα μιλήσω γενικώς και αορίστως. Και για αυτά που έχουν γίνει, όχι μόνο για αυτά που πρόκειται να γίνουν ή που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες ή είναι στον άμεσο σχεδιασμό. Λοιπόν, ακούστε με, κυρία Κασίμη και κύριε Σίλα. Το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε, τα νοσοκομεία της χώρας είχαν χρηματοδοτηθεί λόγω της κατάστασης που προηγήθηκε μόνο με 300 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έπρεπε. Ο προϋπολογισμός που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 προέβλεπε 1,25 δις. 31 δωδεκάτου του 2015 έχουμε δώσει στα νοσοκομεία εκείνους τους λογαριασμούς τους, όχι γενικώς το σχέδιο, ενώ είχαμε δώσει 300 το Σεπτέμβριο, 1,175 δις. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρητικό. Γι' αυτό μπόρεσαν και εφοδιάστηκαν και λειτουργήσαν και τα νοσοκομεία και ξεπλήρωσαν και μια σειρά προμηθευτές. Και εδώ κρατήστε ένα αστερίσκο για το τι έκαναν και οι προηγούμενες διοικήσεις. Δεύτερον, όταν επίσης αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν δώσει στον ΕΟΠΗ γύρω στα 2 δις ευρώ. Ενώ ο προϋπολογισμός προέβλεπε να δώσουν 3,780 για όλη τη χρονιά. 31 δωδεκάτου του 2015, τα ασφαλιστικά ταμεία έδωσαν και επίσης ο ΕΟΠΗ έδωσε στους παρόχους 3,480 δις, τα οποία δόθηκαν όλα στους παρόχους και στα φαρμακεία και στις κλινικές και στον καλωσμό παροχών υγείας και τα λοιπά. Χρέη. Αυτό μας λέτε. Αυτά, όχι, δεν ξεπληρώσαμε χρέη, γιατί τα χρέη δεν πρέπει να τα ξεπληρώνουμε. Εξασφαλίσαμε τη λειτουργία, εξασφαλίσαμε τη λειτουργία του συστήματος. Λοιπόν, σε ένα σύστημα το οποίο κατέρεε, αρχίζουμε και το ανατάσσουμε. Και αυτό τώρα δεν είναι δεν έγινε τίποτα, έγινε. Και πέσαν και στην αγορά αυτά τα χρήματα και διαχύθηκαν στην ελληνική οικονομία. Τρίτον, από το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε, έχουμε διορίσει μέχρι στιγμής 80 μόνιμους γιατρούς στο δημόσιο, 86 για την ακρίβεια, και είναι άλλοι 200 σε διαδικασία διορισμού από παλαιές προκηρύξεις που ενώ υπήρχαν πιστώσεις, οι προηγούμενοι δεν τους διόριζαν. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία του να βγει το ΦΕΚ του διορισμού τους. Δεύτερο, διορίσαμε για τις άμεσες ανάγκες του συστήματος 617 επικουρικούς γιατρούς μέχρι τις 31 12 του 2015. Και από αυτούς δεν ανέλαβαν 113. Με δηλαδή τι συμβάσεις και διορίστηκαν γιατροί, αυτοί. Ετήσεις, διετής ή τριετής σαν επιμελητές Β με άμεση διαδικασία και όχι την πολύμηνη διαδικασία των μόνιμων διορισμών. Μάλιστα. Είναι η δυνατότητα που υπάρχει για άμεση εισρωή προσωπικού στο σύστημα. Τρίτον, κάναμε το διαγωνισμό και βγήκαν ήδη τα προσωρινά αποτελέσματα για τους πρώτους 200 και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και τη μέση της επόμενης θα βγουν και τα υπόλοιπα προσωρινά αποτελέσματα 985 ατόμων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού νοσοκομείου πλην γιατρών, τα οποία είναι ο πρώτος μαζικός διαγωνισμός και διορισμός που θα γίνει από τους προσωρινούς πίνακες που συμβαίνει στη χώρα μας μετά από 7-8 χρόνια. Και αυτό δεν είναι φαντασιακό, είναι πραγματικό. Mm-hmm. Τέταρτον, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία παρά και ενάντια σε κάποια τροκτικά τα οποία μέσα στους μηχανισμούς την καθυστερούσαν των 187 διασωστών του ΕΚΑΒ, τα οποία δημοσιεύονται σήμερα στο ΦΕΚ και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο ΕΚΑΒ τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια 15ήμερη καθυστέρηση, γιατί εγώ είχα δεσμευτεί ότι θα διορίζονταν από την 1η-2η του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι. Καθυστερήσαμε 15 μέρες λόγω των ανεπαρκειών και του σαμποτάζ ενός κομματιού του μηχανισμού. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Τέταρτον, ολοκληρώσαμε ένα διαγωνισμό. Το είπατε το τέταρτον, πέμπτον, έχετε δίκιο, ναι. Πέμπτον, ολοκληρώσαμε, είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Ολοκληρώσαμε το διαγωνισμό κύριε, για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑ. Πείτε τα λίγο γρήγορα για να κάνουμε και μια συζήτηση, γιατί τελείως είναι σαν ολοκληρώσαμε, να όχι, μα μου είπατε, μου λέτε δεν κάνετε τίποτα. Έχουμε κάνει πολλά. Ολοκληρώσαμε το διαγωνισμό για τα 90 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Όχι για τα άλλα 96, αυτά θα πάνε με νέο διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό που σερνότανε 7-8 χρόνια. Γιατί κάποιοι δεν συμφωνούσαν στις παράπλευρες ωφέλειες. Εμείς καταλήξαμε σε αυτό το διαγωνισμό, τρέξαμε και προλάβαμε τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και από τέλη Φλεβάρι τα πρώτα αυτά ασθενοφόρα θα πάνε στις υγειονομικές περιφέρειες τις οποίες, οι οποίες περιέχονται σε αυτά τα 90. Πέμπτον. Ολοκληρώνεται και υπογράφεται. Έκτον, μάλλον τώρα. Ναι, ολοκληρώνεται και υπογράφεται
Καλά, δεν θα βάζω νούμερο από εδώ ναι, και ωραία. Πέρα. Λοιπόν, η προκήρυξη 300 ατόμων νοσηλευτικού και 100 ατόμων ιατρικού για να μπορέσουν με διετή συμβάσεις μέσω κέρδινο για να μπορέσουν να ανοίξουν περίπου 120 με 130 κρεβάτια εντατικής θεραπείας τα οποία είναι εξοπλισμένα αλλά δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις μεγάλες πιέσεις. Αυτό, και κύριε... παράλληλα αυτές τις μέρες σε συνεννόηση με πολλές ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ δόθηκαν άλλα 42 κρεβάτια τα οποία θα διακινούνται μέσω του ΕΚΑΒ και τα οποία θα νοσηλεύουν δωρεάν ασθενείς που χρήζουν μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν βρίσκουν κρεβάτια σε δημόσιο νοσοκομείο. Κύριε Πολάκη, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Θέλουμε να κάνουμε υπάρχουν κι άλλα πολλά. Ωραία, ναι, τα έχουμε διαβάσει αυτά. Μπορούμε να τα πούμε κι εμείς. Τα έχετε αναρτήσει αυτά. Ναι. Το θέμα δεν είναι... Άρα λοιπόν, αφού τα έχω αναρτήσει και τα έχετε δει, γιατί λέτε δεν γίνεται τίποτα. Είπαμε ότι δεν φαίνεται το αποτέλεσμα ακόμα. Πώς δεν φαίνεται, στα νοσοκομεία στα οποία ναι, πήγαμε. Έχω πάει στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία στα οποία πήγαμε οι επικουρικοί γιατροί. Και έχω πολλούς φίλους γιατρούς που μου λένε ότι ακόμα δεν έχει φανεί αποτέλεσμα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι έχει αλλάξει. Καλά, αυτό ο είναι, χώρος αυτό της είναι υγείας. Δικιά σας. Όχι, φυσικά και υπάρχουν προβλήματα και πάρα πολλά. Και χωρίς όταν, θέματα, ναι. Όταν πυροβολείς ένα χώρο 6 χρόνια, δεν φτιάχνεις σε 3 μήνες. Σωστό. Αλλά ό,τι έχουν γίνει 3 μήνες, δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά και με κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις δείχνουμε και την κατεύθυνση που θα έχουν τα πράγματα πολύ σύντομα και γι' αυτό το λόγο δεχόμαστε και όλη την επίθεση που δεχόμαστε. Διότι και στο ΝΕΟΠΗ με τον ορισμό της νέας διοίκησης αλλά και σε μια σειρά κινήσεις σε άλλους εποπτευόμενους φορείς κάνουμε τεράστιες οικονομίες κλίμακος και πρακτικά χτυπάμε την καρδιά της διαπλοκής. Δηλαδή προμήθειες. Όταν για τον ορολογικό έλεγχο του αίματος ξοδεύαμε 26,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και με τον τρόπο που κάνουμε το διαγωνισμό τώρα το ανώτερο που θα ξοδεύουμε θα είναι 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στη διαπλοκή. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ που ψάχνανε να το αντικαταστήσουμε οι εταίροι μας από πού θα τα βρει τα λεφτά. Να τα λεφτά που είναι. Και υπάρχουν και πολλές δεκάδες άλλα εκατομμύρια. Όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου με την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής οξυγόνου έπεσε το ετήσιο κόστος και δεν το κάναμε εμείς αυτό έγινε αλλά θα το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα. Που έπεσε το κόστος που πλήρωνε το νοσοκομείο από 600.000 ευρώ το χρόνο σε 60.000 ευρώ. Μάλιστα. Ξέρετε, να σας δίνουμε, τώρα εγώ ξέρετε ότι δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το οξυγόνο στα νοσοκομεία. Ωραία. Αν παράξουμε με αυτόν τον τρόπο στα 80 μεγάλα νοσοκομεία, το κόστος θα πέσει στα 15. Ωραία. Μακάρι έτσι. Να γίνει. Λοιπόν, να σας ρωτήσω όχι, συγκεκριμένα όχι, τώρα όχι, κάποια μακάρι, πράγματα. Θα γίνουν. Όχι μακάρι, θα γίνουν. Και έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Ξέρετε για παράδειγμα, ότι τα νοσοκομεία, ας πούμε, παίρνουν πετρέλαιο σε τιμές λιανικής. Και όχι από την ΕΚΟ, η οποία θα μπορούσε να το δίνει χοντρική και να κάνεις μια τεράστια οικονομία κλίμακος εκεί. Και το οποίο ήδη είμαστε σε συνεννόηση με τα ΕΛΠΕ και την ΕΚΟ για να προχωρήσει. Ξέρετε γίνεται, για παράδειγμα ότι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βάζουν βενζίνη από βενζινάδικα. Βάζουν βενζίνη από βενζινάδικα και όχι από τα βενζινάδικα της πυροσβεστικής του στρατού. Κύριε Πολάκη. Μια οικονομία κλίμακος 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Κύριε Πολάκη, δεν μπορούμε να κάνουμε όμως. Σας παίρνουμε μια συνέντευξη και εσείς μιλάτε ασταμάτητα. Αφού μου παίρνετε συνέντευξη, πρέπει να μιλήσω εγώ. Ναι, επί των ερωτήσεων. Κύριε Πολάκη. Κύριε Πολάκη, να σας πω κάτι εγώ. Να σας πω κάτι. Έχω πει τα μισά. Είναι αλλά τόσα. Ναι, αλλά Πολάκη, τότε πρέπει να δώσετε μια συνέντευξη τύπου να σας συνδέσουμε, να τα πείτε και μετά ωραία, να κλείσουμε. Και όχι Πολάκη, σε μια εκπομπή. Ακούστε με λίγο. Θα έρθω τότε από εκεί, κάποια στιγμή που θα ηρεμήσουμε λίγο, γιατί δουλεύουμε και πάνω από 15 ώρες. Και θα έχουμε δύο ώρες καιρό, μία να λέτε τα δικά σας και μία ώρα να μιλάμε για τα υπόλοιπα. Πάνω από 15 ώρες το 24ωρο και εμείς και οι συνεργάτες που επιλέγουμε.